Καλημέρα! Λοιπόν, η μέρα μου ξεκίνησε από γύρω στις 9, να πω, 9.30. Αλλά έπιασα τώρα το κινητό μου και η ώρα είναι 11 και 10. Και αυτό γιατί ο Δημήτρης έχει φύγει. Και τα μωρά είναι μέσα, παίζουνε. Θα κάτσω λίγο να καθαρίσω. Τώρα βάζω λίγο το τρίποδο γιατί θέλω να σας στερεώσω κάπου, παιδί μου. Ναι, θέλω να σας πάρω λίγο μαζί μου σε αυτή τη μέρα. Γενικά έτσι λίγο δύσκολη μερούλα, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω είμαι καλά εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή πλένω πιάτα, θα σας πάρω μαζί μου να δείτε λίγο τη διαδικασία. Μην κοιτάτε την κυλίτσα μου. Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Περιμένετε. Λοιπόν, θα πλένω τα πιάτα. Θα βάλω σκούπα και κάτω τον καναπέ, γιατί πραγματικά νομίζω γίνεται ο κακός χαμός. Σκούπα παντού. Θα σφουγγαρίσω και θα σας δείξω μετά τι πήρα από IKEA. Σας είχαν βάσει φωτογραφία στο Instagram για το τι πήρα, ρε παιδί μου, αλλά ήταν όλα σε κουτιά και τα λοιπά και δεν καταλάβατε τι έχει. Θα σας το δείξω όμως σε αυτό το βίντεο. Και φαγητό για το μεσημέρι έχω από χθες. Αυτά. Δείτε λίγο τις δουλίτσες που θα κάνω έτσι για πρωί. Εντάξει, συνήθως δεν σφουγγαρίζω, αλλά τέλος πάντων. Και αυτά. Καπουτσίνο λάτε κρύος, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος καφές. Λοιπόν, τώρα που είμαι και στην κουζίνα, να σας δείξω τι πήρα από IKEA, τα πράγματα για την κουζίνα τέλος πάντων. Και να συνεχίσω την καθαριότητα. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει είναι να πλένω το πιάτα και να αλλάξω τα σεντόνια, γιατί ήταν η μέρα τους. Αυτά θα σφουγγαρίσω, πώς λέγεται, θα βάλω σκούπα, θα σφουγγαρίσω, θα κάνω λίγο και τη σκόνη και αυτά. Να σας δείξω λίγο τι πήρα. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ για το τσάι, γιατί, αλλά ξέρεις τι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ανοίγει. Ανάτο ρε, νάτο, έτσι ανοίγει. Ανοίγει έτσι, βάζεις μέσα το τσάι σου και το βάζεις στο ποτηράκι και είναι τέλειο. Το πήρα 79 λεπτά, 1 ευρώ, δεν θυμάμαι. Και πήρα και αυτό γιατί το πέταξε το δικό μου το παλιό και είχε χαλάσει το διχτάκι του και πήρα και αυτό 1,60 κάπου τόσο και μ' άρεσαν και τα δύο. Αυτά από εδώ. Μετά πήρα αυτά εδώ τα πιατάκια και μέσα έχει 6, δείτε λίγο χρωματάκια, είναι όλα πλαστικά και είναι και αντιολισθητικά κάτω, δηλαδή το βάζει στο τραπέζι και δεν γλιστράει. Έχει τέλεια χρωματάκια, έτσι παστέλ. Όλα αυτά είναι από IKEA. Είχαν και μπολάκια, ας πούμε, αλλά δεν τα χρειαζόμουν εγώ. Χρειαζόμουν αυτά όμως επιγόντως, γιατί δεν είχα. Σαν μπολάκια έχω αυτά, τα οποία αυτά τα δύο τα πήρα από τζάμπο, μπαμπού είναι και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Δεν κρατάνε τη λιπαρότητα. Αυτά και τα πιατάκια αυτά που πήρα από το IKEA τα πήραν 2 ευρώ. Και τα 6. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Α, πήρα και ένα σεντόνι, το οποίο ρωτάω την εκεί την κοπέλα, αυτό της λέω είναι μονό. Και μου λέει ναι, είναι μονό. Λέω ωραία, άρα θα μου κάνει σίγουρα. Λέει ναι. Το παίρνω εγώ η χαζή, χωρίς να δω διαστάσεις, αλλά λέω επειδή τη ρώτησα, προφανώς θα είναι καλό. Και έκανε 8 ευρώ και λέω πω πω και 8 ευρώ, τίποτα. Και το παίρνω το σεντόνι που λέτε, το ήθελα για τις νεφέλες στο κρεβάτι. Και το παίρνω και το βάζω και το σεντόνι είναι για κούνια. Και
Πραγματικά δεν ξέρω τι θα το κάνω. Τώρα το έχω κρατήσει, λέω. Δεν ξέρω. Είναι και ροζ. Οπότε δεν είναι ένα τύπου άσπρο, τύπου μπέζ, κάτι έτσι γκρι, ρε παιδί μου, να είναι ουδέτερο. Είναι μόνο για κορίτσι, ξεκάθαρα. Θέλω τι θα το κάνω τώρα. Έλα. Θα πάω να ξέρω πάρα. Ξύστο. Δεν μπορώ. Θα σου βάλω φαρμακό. Και αυτά, και δεν έκανε. Θα συνεχίσουμε τις δουλίτσες μας και τα λέμε μετά. Αυτές εδώ, δεν είναι πάρα πολύ ωραίες. Ροζουλί, τέλειο πάτημα και γενικά δεν είχα έτσι τέτοιου στυλ παντοφλίτσες. Θέλει τώρα βάψιμο τα ποδαράκια, αλλά παιδιά. Είπα ότι θα τα αφήσω λίγο να ξεκουραστούν, γιατί γενικά περάσαμε μια ταλαιπωρία τα νύχια μου και τα πάνω και τα κάτω. Τώρα τα έχω βάψει έτσι ένα μαύρο χρώμα τελείως απλό. Και θα τα αφήσω έτσι καμιά εβδομάδα, δύο, να στρώσουν και θα τα ξανακάνω αυτά. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να ξεκινήσω τέτοιο, να κάνω κάποια προγράμματα στην τηλεόραση με γυμναστική. Γιατί η κοιλιά μου λαπάς φουλ. αυτά. Δεν ξέρω πώς θα το ξεκινήσω, να σου πω την αλήθεια. Όλο λέω θα το ξεκινήσω από αύριο, από αύριο, από αύριο και αυτό το αύριο φεύγει και δεν εγώ. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε τελειώσει τις διακοπές μας και όλα αυτά που θα κάνουμε, οπότε καιρός να τα ξεκινήσω. Αυτά. Πάω να σουγκαρίσω, να τελειώνω και θα δούμε πότε θα τα πούμε. Μπορεί να τα πούμε λίγο αργότερα που θα βάλω τα μωράτσια να κάτσουν στον καναπέ λίγο πιο ήσυχα, να τους δείξω το δωμάτιο των κοριτσιών. Λοιπόν, έχω τελειώσει τα πάντα. Όλο το σπίτι είναι πεντακάθαρο. Έχω κάνει και τα μπαλκόνια. Και το μόνο που μένει να κάνω είναι να κάνω το δωμάτιο των κοριτσιών. Να σφουγγαρίσω μάλλον το δωμάτιο των κοριτσιών. Δεν θα το κάνω τώρα. Θα ξεκουραστώ λιγάκι. Η ώρα είναι 12 και 10. Θα ξεκουραστώ και θα συνεχίσω με το δωμάτιο των κοριτσιών. Τι δεν πήρες? Καλά, άντε βάλτε. Όχι, δεν βάλτε την αε. Εντάξει, καλά, έχει πάνε μίλα τη. Χάλια είναι. Χάλια είναι. Χάλια, τι λες, καλά, έχετε ντυθεί τέλεια. Δεν είναι την Εβελίνα. Α. Τι άλλο λέω. Αυτό. Θα ταιριάξετε τέλεια. Όχι, δεν είναι τέλεια. Δεν μου κάνει. Έχω τελειώσει με τα πάντα. Έκανα και το δωμάτιο των κοριτσιών. Είχα πληρώσει και την καθαρίστρια. Και τώρα θα κάτσω λίγο να χαλαρώσω. Και η ώρα είναι 12.30. Τα μωρά μέσα παίζουν του καλού καιρού. Οπότε θα κάτσω λίγο να δω τηλεόραση και θα περιμένω την ώρα που θα φάνε. Σήμερα θα φάμε πατατούλες με κοτόπουλο. Εγώ δεν ξέρω, ακόμα δεν πεινάω καθόλου να σας πω την αλήθεια, γιατί πρόσφατα έφαγα πρωινό και πήγα και τον καφέ, οπότε με χόρτασε φουλ. Αυτά. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο αυτό που πήραμε από IKEA. Είναι αυτό εδώ το θρανίο. Έχει εδώ βάση για να μπει φωτιστικό. Θα πάρουμε κάποιο κάποια άλλη στιγμή. Και πήραμε και αυτές τις δύο καρεκλίτσες, οι οποίες γυρνάνε και ψηλώνουν. Ή αλλιώς γυρνάνε και κοντένουν. Και πήραμε
Ειδικά οι καρκλίτσες ήταν πάρα πολύ οικονομικές, ήταν 15 ευρώ ή 16. Αυτά. Είπαμε στην αρχή να πάρουμε μικρό τραπεζάκι με καρεκλίτσες, αλλά μετά το ξανασκεφτήκαμε. Και επειδή ήταν ακριβώς τα ίδια λεφτά, περίπου βασικά 10-20 ευρώ πιο πάνω ήταν αυτό το χρονί, ας πούμε, είπαμε να πάρουμε αυτό, μια και καλή, γιατί του χρόνου η Νεφέλη θα χρειαστεί δρανείο και να μην αγοράζουμε 100 φορές τραπεζάκι, ρε παιδί μου, και το αλλάζουμε. Οπότε πήραμε αυτό, λευκό. Βέβαια, αυτό το βάλαμε λάθος, είναι από την άλλη μεριά. Εδώ κανονικά πρέπει να είναι λευκό αυτό εδώ. Θα το φτιάξω κάποια στιγμή. Και εδώ έχει σιρταράκια που βολεύει πάρα πολύ. Φανταστείτε, εδώ δεν έχω βάλει τίποτα γιατί δεν βρίσκω τι να βάλω προς το παρόν. Εδώ έχω βάλει ένα παιχνίδι με νύχια και που κάνουμε στην Εφέλη, και εδώ τα φορέματα από τις κούκλες της. Και έχει και πάρα πολύ χώρο ακόμα. Δεν θέλω να το γεμίσω όμως. Εδώ έχω βάλει κάποια επιτραπέζια και εδώ το ίδιο, παζλ και τα λοιπά. Και εδώ έχω βάλει αυτό εδώ που ζωγραφίζει η Νεφέλη και έχει βάλει η Νεφέλη εδώ την κασετίνα εδώ μέσα που έχει ό,τι να είναι. Αυτά πήραμε. Και το δωμάτιο δείχνει κάπως έτσι. Σιγά σιγά το φτιάχνουμε. Να σας πω ότι εδώ τι άλλαξα. Πήραμε αυτό το φωτιστικό, αυτό το μαύρο, το οποίο κάνει φως το βράδυ και έχει αστεράκια και τα λοιπά. Τις ξυλομπογιές, τους μαρκαδόρους και αυτά τα άφησα εκεί πάνω, γιατί δεν θέλω να τα έχουν πρόχειρα και να μπορούν να τα παίρνουν όποτε θέλουν. Γιατί είναι βελίνα πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, γιατί τα παίρνει, ζωγραφίζει τείχους και τα λοιπά. Αυτά. Τι έγινε, παιδί μου? Και από εδώ τι άλλο θέλω να σας δείξω. Α, ναι. Τα επιτραπέζια που πήρα και άδειασα το χώρο και άφησα μόνο αυτό εδώ. Να σας δείξω από μακριά πώς είναι. Έτσι. Και αυτά. Δεν έχω αλλάξει τίποτα άλλο. Θα βάλω το χειμώνα που θα έρθει τη ροζ στην κουβερτούλα τους, οπότε θα ροζήσει λίγο το δωμάτιο. Και θα πάρουμε και χαλάκι, εννοείται. Καινούριο, θα βάλουμε εκεί το φωτιστικό που σας είπα και έτσι κάνε ένα διακοσμητικό και θα βάψω κάποια τη στιγμή, την κουζίνα. Θα δούμε όμως. Αυτά, δεν θέλω να γεμίσω πολύ το δωμάτιο γιατί θέλω να το κάνω σταδιακά και να δω τι μου ταιριάζει, μην αλλάζω 100 φορές τα πράγματα. Κάπως έτσι δείχνει. Ναι, ναι. Τώρα, αυτά. Και αυτές ήταν οι αγορές μου. Δεν έχω αλλάξει κάτι άλλο. Δεν έχω αλλάξει και κάτι εδώ. Αυτά ρε παιδάκια μου. Τώρα ό,τι καινούριο βάζω θα σας το δείχνω, εννοείται. Μεσημεριανό μας. Θα φάμε, θα κοιμήσω τη μικρή και θα κάτσουμε να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, έχω κοιμήσει το μωρό. Έχω μαζέψει, έχω κάνει τα πάντα. Ήρθα εδώ στο δωμάτιο και έχω βάλει ένα πρόγραμμα γυμναστικής για να ξεκινήσω να κάνω γυμναστική στο σπίτι. Έχω κάνει και το αντίστοιχο challenge στο Instagram, οπότε μπορείς να βρεις και στο Instagram Αναστασία Γεωργιάδου λέγομαι, και έχω βάλει στο πρώτο highlight τη γυμναστική που θα κάνω κάθε μέρα. Αν θέλεις να ξεκινήσεις λοιπόν και εσύ, πάμε να το κάνουμε παρέα. Σήμερα έχω ξεκινήσει με αυτό εδώ το 10 λεπτό πρόγραμμα. Και ευελπιστώ να φτάσουμε σε κάποιο καλό αποτέλεσμα, γιατί ήθελα λεπτό να σας δείξω πώς είμαι. Λοιπόν, η κοιλιά μου είναι αυτή. Τι βλέπετε? Τέλος πάντων, και εδώ τα ψωμάκια. Και πρέπει να ξεκινήσω να κάνω κάτι. Τέλος πάντων, οπότε είπα να ξεκινήσω να κάνω γυμναστική στο σπίτι, μπας και αλλάξει αυτό και να σταματήσω να τρώω χαζομάρες. Ευελπιστώ πως θα τα πάμε καλά. Για ένα μήνα θα κάνω αυτό το challenge και θα δούμε μετά αποτελέσματα. Παιδιά, έχω τελειώσει. Ξέρω να μου βλέπετε. Το βλέπετε το νεράκι εδώ πάνω. Έχω καταϊδρώσει. Έχω κουραστεί. Μιλάμε τίγρη έτζο είμαι, αλήθεια. Τίγρη έτζο είμαι. Πέθανα, λοιπόν. Πάω να κάνω ένα ντουζάκι και πάω να ξαπλώσω. Λοιπόν, έβαλα να δω αυτή την ταινία όσο η μικρή ζωγραφίζει. Και η ώρα είναι 3 και 4
Και ευελπιστώ να τη δω όλη, γιατί είναι 1 ώρα και 28 λεπτά. Οπότε γύρω στις 4.30 θα έχει τελειώσει. Μακάρι να μην ξυπνήσει και η μικρή. Δεν είδα ούτε την ταινία μου. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Δεν ξέρω πώς το είχα δείξει αυτό. Τέλος πάντων, ήθελα να κοιμηθώ, αλλά τελικά δεν κοιμήθηκα. Δεν έκανα τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα η ώρα έχει πάει 6. Κοιτούσα κάτι στον υπολογιστή. Κάτι ήθελα να διορθώσω και δεν μπόρεσα να το διορθώσω. Τι δείχνω αυτή τη στιγμή. Πήγα μέσα στα κορίτσια λίγο, στο δωμάτιό τους. Και τώρα καθόμαστε έξω. Τι έγινε, Νεφέλη? Μπράβο. Νεφέλη μάζεψε το δωμάτιό της. Η Βελίνα εδώ κάνει τον καραγκιόζη. Και αυτά. Μιλάνε με τον μπαμπά τους. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, παιδάκια, η ώρα είναι 11 παρά. Έχω χαθεί τελείως. Να σου πω τι ακριβώς κάναμε. Το βράδυ, καταρχάς, αυτός ο Βίχας είναι ανυπόφορος, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι χάθηκα γιατί κανονίσαμε να πάμε με την ξαδέρφη μου για καφέ. Τέλος πάντων, συναντηθήκαμε και πήγαμε. Και με το που καθόμαστε πίνουμε το... πίνουμε αυτό που είναι να πιούμε. Και βάλαμε στα μωρά να δούνε παιδικά, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Οπότε δεν προλάβα να σας δείξω πολλά, μόνο αυτό το πλάνο που είδατε και προηγουμένως. Και ήρθαμε σπίτι. Γιατί ήρθαμε τόσο γρήγορα σπίτι? Γιατί η Ευελίνα έκανε κακά. Και δεν είχα πάνω μαζί μου. Οπότε γυρίσαμε γρήγορα σπίτι, άνοιξα το θερμοσύφωνο για να κάνουμε μπάνιο, της έκανα μπάνιο. Έβαλα το μωρό για ύπνο και η Νεφέλη βλέπει εδώ παιδικά. Εντάξει, σας έπρεξα με το Βίχα, ειλικρινά δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτά. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο, καθόμαστε τώρα και βλέπουμε τηλεόραση και περιμένουμε να κοιμηθεί και η Νεφέλη και να πάμε μαζί να κοιμηθούμε γενικά. Αυτά. Συγγνώμη που δεν είδατε πάρα πολλά από το απόγευμα και μετά. Αλλά δεν γίνονταν διαφορετικά. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αυτά.